Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε και χρόνια πολλά. Ο απόϊχος του έπους του 1940, της 28ης Οκτωβρίου, ακόμα ηχεί και μας συγκινεί. Αν και πρέπει να στυλιτεύσουμε ότι λίγα σπίτια έβαλαν την ελληνική σημαία και μάλιστα επιστεφωμένη με τον Τίμιο Σταυρών, δηλαδή υπέστημεν αλωτρίωσιν και δεν νιώθουμε ότι είμεθα Έλληνες, χάσαμε την εθνική μας αξιοπρέπεια. Οι σημείες που είναι? Τα μπαλκόνια ήταν γυμνά, άδεια. Πολυκατοικίες και σπίτια δεν στολίστησαν. Κάνουμε το χριστιανό, τον πατριώτη. Πρέπει να έχουμε δεινά και περιπέτειες για να σκεφτούμε ότι πρέπει να δείχνουμε και να ζούμε την εθνική μας ταυτότητα, να την εκφράζουμε. Πρέπει να περάσουμε πάλι διαπυρός και σιδήρου ώστε να βαφτεί η σημαία μας το αίμα για να την τιμήσουμε. Αγοράζουν 1000 πράγματα. Μια σημαία που μπορεί να κάνει 1000 απουσιάζει από τα μπαλκόνια. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για τη σημαία. Θα μιλήσουμε για τα θαύματα της εμφανίσεως της Παναγίας μας στον αγώνα των ηρώων μας το 1940. Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, η Παναγία έχει στήσει καρτέρι και στέκεται στα βουνά της Πίνδου για να ταπεινώσει τους αλαζόνες φασίστες Ιταλούς. Και φυσικά θέλει να ταπεινώσει με παιδαγωγούς σαν αγάπη, να συμπεριφερθεί προς τους Ιταλούς και να τους τιμωρήσει, όχι απλώς με ανθρώπινη αντιδικία, αλλά για να σώσει το ελληνικό γένος από την σφαγή, τη λαϊλασία, από την ερήμωση, από την αλωτρίωση, από την αλλίωση της ελληνοορθοδόξου ταυτότητος. Και το επιτυγχάνει αυτό η Παναγία μας. Η μεγαλόχαρη λοιπόν το όραμα των αγωνιστών του 1940. Έχουμε παναγιοφάνειες ουκ ολίγες. Όλοι οι στρατιώτες στο μέτωπο διηγούνται ότι η Παναγία εμφανίζεται κατ' επανάληψην, τους ομιλεί, τους δείχνει τον στόχο, τους παρηγορεί, γίνεται νοσοκόμα και τους γλυκαίνει τους πόνους και θεραπεύει τις πληγές, γίνεται φωτεινός σηματοδότης που δείχνει στο σημάδι τα τουρκικά πυροβόλα και γενικά εμψυχώνει τους δικαίους αγωνιστάς της ελευθερίας της πατρίδας μας, τους ήρωες Έλληνες. Θα δούμε από όλο το μεγαλείο, από όλη την ιστορία της συμπαραστάσεως της Παναγίας μας στους ήρωές μας, θα δούμε μόνον τις διηγήσεις των συγγραφέων, των χρονογράφων, των δημοσιογράφων, όπως περιέχονται στα φύλλα των εφημερίδων και σε κάποια βιβλία
πώς δηλαδή η Παναγία μας εμφανίζεται και πώς αγκαλιάζει ένα έκαστον λόγχον και δημιουργία μία εκάστη και οδηγεί στην βεβαία νίκη τους Έλληνες. Πράγματι, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το ομολογούν οι πάντες καθηγητές πανεπιστημίων, αξιωματικοί, απλοί στρατιώτες, τσολιάδες, αεροπόροι, οι πάντες εθελοντές στρατιώτες, οι πάντες ομολογούν το ένα και αδιάψευστο γεγονός της εμφανίσεως της Παναγίας μας, η οποία με οράματα συγκλονιστικά αφύπνισε, συγκίνησε, εμψύχωσε, ενδυνάμωσε και έδωσε την παρότριση και το σύνθημα του αγώνος που έφερε τη νίκη. Ας δούμε κάποια κλασικά τέτοια παραδείγματα. Εμπρότης παίρνουμε από την εφημερίδα Ασύρματος 21/11/1940, δηλαδή την ημέρα των εισοδίων της Παναγίας μας. Τι έγινε την ημέρα εκείνη? Είχε φανερωθεί η Παναγία πρώτης 21ης, μετά από τον τορπιλισμό της Έλλης και την προσβολή που εδέχθη από τους Ιταλούς, οι οποίοι με υποβρύχιο χτύπησαν και βύθισαν το πλοίο μας Έλλη, που ήταν στο λιμάνι της Τίνου και εξυπηρετούσε τις εορτές της Παναγίας 15 Αυγούστου. Πολύ προ της 21 Νοεμβρίου η Παναγία, όπως λέγει η Ιδία, είναι στα όρη της Πίνδου και περιμένει τους θρασίτατους, τους άτιμους Ιταλούς να εισβάλλουν για να χαρίσει την νίκη στους Έλληνες. Ο Ασύρματος λοιπόν 21 Νοεμβρίου 1940 μας αναφέρει το εκπληκτικό αυτό γεγονός. Μία αφήγηση η οποία γύριζε από στόμα σε στόμα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Προδεκαημέρου λέγει έφτασε, δηλαδή από τις 11 Νοεμβρίου. Τι ανέφεραν οι αφηγούμενοι, οι οποίοι τραυματισμένοι γύριζαν, τους έφερναν στα νοσοκομεία των πόλεων? Έλεγαν: «Μια μαυροφορεμένη κυρούλα βρέθηκε μπροστά σε ένα φρουρό τσολιά, κατάλουσε ένα αεροπόρο σε αεροδρόμιο και ρωτάει ο στρατιώτης την νομιζόμενη αυτή κυρούλα: «Πώς βρέθηκες εδώ κυρούλα μου? Φύγε γρήγορα μακριά από εδώ για να σωθείς». Νόμιζε πως ήταν μια περαστική και δεν ήξερε τον κίνδυνο ότι επετίθεντο οι Ιταλοί. Απαντά αυτή η κυρούλα: «Βρίσκομαι εδώ πολύ πιο μπροστά από σένα, παιδί μου. Ήρθα πιο γρήγορα από όλους εσάς και κανείς δεν μπορεί να με απομακρύνει από εδώ. Μήπως ξέρεις, γιώκα μου», λέγει, «ποια είναι η γιορτή στις 15 Αυγούστου?» Και απαντά ο στρατιώτης: «Της Παναγίας, κυρούλα μου». «Ε, λοιπόν», λέει η Παναγία, που ήταν σαν απλή κυρούλα, «μάθε, παιδί μου, πως από αυτήν την ημέρα που γιόρταζα εφέτος είμαι εδώ». Και τι ήθελε η Παναγία να είναι πάνω στην Πίνδο ενώ γιόρταζε στην Τίνο? «Το θάμα μου θα μπορούσα να το κάνω από την ίδια εκείνη η μέρα, αλλά θα το δείτε την 21η Νοεμβρίου». Αυτά διηγούνται ότι είπε η Παναγία στον στρατιώτη και φυσικά εννοούσε η Παναγία μας ότι θα έπαιρνε την εκδίκηση, τιμωρούσα με αγάπη βέβαια τους Ιταλούς, γιατί δεν σημαίνει αγάπη να αφήσει η Παναγία και ο Χριστός να σφάξουν τους Έλληνες οι Ιταλοί φασιστές και οι Ναζιστές Γερμανοί. Βέβαια αυτό εν την ημέτρο έγινε, διότι η βουλή του υψίστου το επέτρεψαν για λόγους που θα πούμε και στη συνέχεια. Αυτό το γεγονός λοιπόν το έχουν σημαδέψει και είναι έτοιμοι να δουν τι θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου. Και πράγματι, όπως ανέφεραν στα εφημερίδες 21 Νοεμβρίου, νικήθηκαν κατά κράτος οι Ιταλοί
και εγκατέλειψαν μάλιστα και την Κοριτσά. Είχαν ήδη εισβάλει στην Βόρειον Ήπειρον οι Έλληνες, είχαν τρέψει σε φυγή, κατά κράτος είχαν νικήσει τους Ιταλούς και στις 21 Νοεμβρίου, η μέρα των εισοδίων, ήταν μια συντριπτική ήττα και υποχώρηση των Ιταλών. Επομένως η Παναγία δεν λέγει κάτι το οποίο ξεχνάει. Το είχε έτοιμο, προγνώριζε τις κινήσεις των Ιταλών και είχε ετοιμάσει την συντριβή τους. Κάποιοι λένε σήμερα τα λάθη μόνο των Ιταλών και τίποτε άλλο, μα αγνοούν τους ήρωες που αγωνίστηκαν, που βλέπαν την Παναγία, αγνοούν τους ήρωες, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς στρατιώτες, αγνοούν τους κληρικούς που υπηρέτησαν και είδαν ολοζώντανη την Παναγία, αγνοούν τους δημοσιογράφους που ήταν άλλοι στο μέτωπο και έδιναν τα μηνύματα στις εφημερίδες που γράφουν από 28 Οκτωβρίου και συνέχεια μέχρι το 43. Οι εφημερίδες είναι γεμάτες από διηγήσεις της εμφανίσεως της Παναγίας μας και δεν γράφουν αυτά τα πράγματα παπάδες ή θεολόγοι να πουν κάποιοι «Α, παπάδες είναι αυτά, βλέπουν όνειρα, βλέπουν». Δεν ήταν όνειρο, δεν ήταν απλώς φαντασίωσης, αλλά ήταν οράματα και τα έβλεπαν εν εγρηγόρση, ξύπνοι απάνω στη στιγμή του άγωνος οι Έλληνες, στο μέτωπο. Δεν είναι ξυπασμένοι, πλανεμένοι, λογοτέχνες όπως ο Ηλίας Φενέζης, όπως ο Άγγελος Τερζάκης, όπως όλοι οι αξιόλογοι, Τίμος Μωράη, Τίνης, όλοι οι αξιόλογοι μεγάλοι λογοτέχνες και ποιητές και θα λέγαμε πεζογράφοι και ιστορικοί και καθηγητές πανεπιστημίων όπως ο Απόστολος Δασκαλάκης, ήταν καθηγητής μας στο πανεπιστήμιο στην ιστορία στην Αθήνα, στη φιλολογία. Δεν είναι ότι πάθαν όλοι τους κάτι, πάθανε και βλέπαν δήθεν φαντάσματα. Ήταν ένα γεγονός αδιάψευστο. Και για να πάρουμε εμπρότηση στον Άγγελο Τερζάκη που μας ομιλεί γενικά για την παρουσία της Παναγίας και την βοήθεια του Θεού στο μέτωπο. Η μάχη της Πίνδου είχε τελειώσει. Εδώ το χιόνι πύκνωνε όλο και περισσότερο. Ο φαντάρος είχε σηκώσει το γιακά της Χλένης. Και συνεχίζει πιο κάτω. Στο μέτωπο, σ' όλη τη γραμμή από την γαλανή θάλασσα του Ιωνίου, ίσαμε ψηλά τις παγωμένες πρέσπες, ο ελληνικός στρατός άρχιζε να έχει παντού το ίδιο όραμα. Έβλεπε τις νύχτες και τις ημέρες μια γυναικεία μορφή να προβαδίζει, ψηλόλιγνη, αλαφροπάτητη, με την καλύπτρα της αναρριγμένη στο κεφάλι, στους ώμους. Την αναγνώριζε, την ήξερε από πάντα, του την είχαν τραγουδήσει σαν ήτανε μωρό και ονειρευότανε στην Κούνια. Ήταν η μάνα, η Παναγία, η μεγαλόχαρη στον πόνο και στη δόξα, η λαβωμένη της Τίνου, η υπέρμαχος στρατηγός. Αυτά γράφει ο Άγγελος Τερζάκης στο βιβλίο του «Ελληνική υποποιία» 1941, στη σελίδα 84 και 85. Αλλά ζούμε τώρα κάποιες πιο συγκλονιστικές στιγμές που η Παναγία εμφανίζεται και αναπτυρώνει το ηθικό και δείχνει το σημάδι που θα σκοπεύσουν να χτυπήσουν με τα πυροβόλα τους Ιταλούς, δείχνει πραγματικά τον δρόμο της νίκης, τους παίρνει από το χέρι, πάει μπροστά, αστράφτη μορφή της, γίνεται φωτεινό μετέωρον που παίρνει το σχήμα, τη μορφή της Παναγίας και τα τι αυτά. Ας δούμε σύντομα κάποια λίγα παραδείγματα τα οποία έχουν γραφτεί στην ιστορία σε φύλλα εφημερίδων της εποχής εκείνης και σε βιβλία ιστορικών, λογοτεχνών και άλλων επιστημών. Να ξεκινήσουμε εμπρότης από το εξωτερικό. Κάποιοι λένε σήμερα δεν πιστεύουν στην Αγγλία. Δικαίωμά τους. Όμως στις 23 Νοεμβρίου 1940, δηλαδή δύο μέρες μετά από την
ολοκληρωτική συντριβή και την υποχώρηση των Ιταλών που εγκατέλειψαν και την κόριτσα, μεταδίδεται από τον σταθμό, το ραδιοφωνικό του Λονδίνου, η εξής εκπομπή. Μία μικρά ομάς Ελλήνων στρατιωτών φρουρούσα εις κάποιο σημείο των συνόρων, είδε να εμφανίζεται ενώπιον της εν μέσω του σκότους μία γυνή φέρουσα πέπλων. Ο επικεφαλής της μικράς φρουράς εφώναξε ευθύς. Τίσι, νόμισε πως ήταν κάποιο περαστικό πρόσωπο. Τότε η άγνωστος ανέσυρε το πέπλον της και οι Έλληνες στρατιώτες αντίκρισαν κατάπληκτοι το πρόσωπο της Παναγίας, η οποία τους είπε: «Εγώ είμαι, δεν θα λησμονήσω ποτέ την προσβολή που μου έκαμαν εις την Τίνον και θα εκδικηθώ». Βέβαια η Παναγία εκδικείται χωρίς κακία, αλλά βάζει το δίκαιο στη θέση του και δεν αφήνει να σφάξουν και όλη την Ελλάδα οι Ιταλοί, που δεν έχει δικαίωμα, θα λέγαμε, ο ουρανός να επιτρέψει την καταστροφή των Ελλήνων χωρίς να αγωνιστούν και να τους ταπεινώσουν. Βέβαια έγινε η άλωση της Ελλάδος μετά από ηρωικά καταρθώματα που μείναν στην ιστορία και είναι φωτεινό ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία. Αλλά μας χάρισε και πάλι και στην συνέχεια την απελευθέρωση η Παναγία. Συνεχίζει λοιπόν η ανακοίνωση που μεταδίδεται από το Λονδίνο, από το ραδιοφωνικό σταθμό, στις 23 Νοεμβρίου. Ύστερα εξυφανίστηκε η Παναγία από τους οφθαλμούς των στρατιωτών που είχαν γονιπετήσει έντρομοι. Αυτή η είδηση ότι μεταδίδεται από το σταθμό το ραδιοφωνικό του Λονδίνου, αυτό το γεγονός της Παναγιοφάνειας, το αναφέρει η εφημερίδα Έθνος 23/11/1940. Πάμε να δούμε ένα άλλο γεγονός, όπως μας το αναφέρει η Βραδινή. «Είδαν την σκιά της να δίνει το πρόσταγμα». Αυτό είναι η ουσία ενός άρθρου της Βραδινής στις 26 Νοεμβρίου 1940. Αυτή η οπτασία της αϊπαρθένου Θεοτόκου πώς περπατά ανάμεσα στις παρατάξεις μας. Να πω, 100 θα είναι λίγοι όσοι με πληροφόρησαν ότι είδαν την σκιά της, και άλλοι που δέχτηκαν το ουράνιό της πρόσωπο με το γλυκό χαμόγελο να τους μιλάει στο λιγοστό ύπνο τους. Αυτή είναι η αρχιστράτηγος, αυτή ο αρχηγός των όπλων, αυτή δίνει το πρόσταγμα του πυρός, αυτή σημαδεύει, αυτή φανερώνεται πάντα και παντού. Είναι πρωτοφανές στα χρονικά των πολέμων το φαινόμενο αυτό της βαθιάς και ακλόνητης πίστεως σε τέτοιο βαθμό. Βραδινή λοιπόν, 26 Νοεμβρίου 1940. Να δούμε ένα άλλο παρόμοιο γεγονός, όπως ακριβώς περιγράφεται σε μια εφημερίδα της εποχής εκείνης, όπως είναι το Έθνος. Δεν παίρνουμε μια εφημερίδα μιας παρατάξεως, όλων των παρατάξεων. Μα δεν υπήρχε Έλληνας, δεν υπήρχε αρθρογράφος που να μην συγκινηθεί και να περιγράψει το θαύμα της Παναγιοφάνειας στα πεδία των μαχών. Ο Σκαλτσάς μας γράφει σε ένα άνθρωπο πώς επραγματοποιήθη το ελληνικό θαύμα στην εφημερίδα Έθνος την 1η 12 Δεκεμβρίου, δηλαδή 1940, τα εξής. «Η Μεγαλόχαρη, με θαυμαστικό, όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε, στρατιώτε και αξιωματικοί σας μιλούν συνεχώς για τον θαυματουργών της επίδραση. Παρακολουθεί τους στρατιώτες εις τας μάχας, τους δίνει δύναμη και τους κάμει ήρωες και ημιθέους, ο οποίος οραματισμός, με θαυμαστικό, είναι πολλοί οι στρατιώτε που την οραματίζονται την ώρα του πολέμου πάνω στο κρισιμότερο σημείο της μάχης. Όταν προελάβουν και διεκδικούν σπιθαμί προς σπιθαμί το εχθρικό έδαφος, δηλαδή μέσα στη Βόρειο Ήπειρο, όταν καταβάλουν υπερανθρώπους προσπαθίας να ανεβούν και να κυριαρχήσουν των οχυρωμάτων εχθρικών υψωμάτων, όταν το εχθρικό πυροβολικό
Βάλει ακαταπαύστος κατεπάνων τους και οι αεροπορικές βόμβες σκάζουν στο πλάι τους. Παντού και πάντοτε οραματίζονται την μεγαλόχαρη, την πιστεύουν κοντά τους και τους εμψυχώνει και τους ενθαρρύνει εις τα ηρωικότερα κατορθώματα που θα μείνουν απαράμιλα στην ιστορία μας. Οι μεγαλόχαροι, τις χρεωστούμε πολλά από το εθνικό έπος. Πράγματι, οι μεγαλόχαροι δεν είναι σαν φάντασμα, δηλαδή πλάσμα φαντασίες των στρατιωτών, αλλά είναι όραμα αληθινό. Εμφανίζεται στους στρατιώτες μας και τους εμψυχώνει. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Πάμε στις 19 Απριλίου του 1941. Να θαυμάσουμε ένα επεισόδιο το οποίο έλαβε χώρα, όπως ακριβώς μας το περιγράφει. Ας πάμε πρώτα στο προγενέστερο γεγονός, πάλι του 1940 και μετά στο 1941. Στις 8 Δεκάτου του 1940, όπως ακριβώς μας το περιγράφει ο συγγραφεύς που δημοσιεύει στην εφημερίδα, ο συγγραφεύς Ασπρέας, βλέπουμε λοιπόν ένα συγκλονιστικό γεγονός, ότι η Παναγία μας δεν είναι απλώς που παίρνει ένα σχήμα και εμφανίζεται για να εμψυχώσει τους Έλληνες και στέκει αμίλητη, αλλά συνέχεια ομιλεί και φανερώνεται σαν θρόισμα, φανερώνεται και τους ενδυναμώνει. Τώρα στον πόλεμο, λέγει ο Κώστας, ο Π.Κ. Αστρέας, στο βιβλίο του «Πίστης και οράματα» στην εφημερίδα Βραδινή 8-10-40, λέγει λοιπόν, τώρα στον πόλεμο της φυλής μας, κατά των δολίων και κακούργων εχθρών, η Παναγία δεν φάνηκε μονάχα όραμα, φάνηκε και σε θροίσματα. Όλοι νιώσαμε σκιά και άλλοι νιώσαμε σκιά και άλλοι αισθανθήκαμε το πάναγνο μουρμούρισμά της. Παναγία, λευκοφορεμένη, όχι εκδικήτρα, αλλά Παναγία, τιμωρός και οδηγήτρα. Στις κατασκότεινες νύχτες μέσα στα βαθιά φαράγγια και στις πλαγιές και στους γκρεμούς, τους τρομερούς, προς τα νιά της φυλής εμφανίζεται η Παναγία, προς τα νιάτα που πήγαιναν εμπρός και πάντα εμπρός, μια λευκοφορεμένη, η Παναγία η οδηγήτρα που προφύλαγε και τους έδειχνε τον δρόμο. Στρατιώτε, ακούσανε το μουρμούρισμά της και τους έλεγε με σιγανή γλυκιά φωνή, «Εμπρός παιδιά μου, μαζί σας βρίσκομαι στο πλάι σας». Στρατιώτε ακούγανε και νιώθανε το θρόισμά της και μια φωνή στην πεζούρα, στα κανόνια, στην καβάλα, όταν ήταν έφηβοι και έτρεχαν, μια φωνή απ' άκρη εις άκρη, «Παιδιά, η Παναγιά είμαι μαζί σας». Ας δούμε ένα άλλο και να πάμε στο έθνος της 19 πρώτου 1941. Στις 19 λοιπόν Ιανουαρίου 1941, όπως ακριβώς μας το περιγράφει το έθνος, ακόμα και αυτοί οι Ιταλοί είναι που εξακριβώνουν ότι η Παναγία είναι που σαν υπέρλαμπρος γυναίκα εμφανίζεται και τρέπει σε φυγή τους Ιταλούς. 19 λοιπόν πρώτου 1941. Η μεγαλόχαρη τους προστατεύει τους στρατιώτες και τους οδηγεί από θρίαμβο σε θρίαμβο, αφού και οι Ιταλοί εχμάλωτοι βεβαιώνουν ότι έχουν αντίπαλο μία υπέρλαμπρο γυναίκα. Έθνος 19 πρώτου 1941. Πάμε σε μια άλλη εφημερίδα, στο Βήμα. Όλες εφημερίδες μηδεμιάς εξερουμένης εξέρουν το θείο αυτό γεγονός της εμφανίσεως της Παναγίας μας. Το Βήμα λοιπόν, το ελεύθερον Βήμα, μας λέγει,
μια μαυροφόρα κόβει τα γόνατα του εχθρού. Δεν είναι μόνον οι στρατιώτες μας που βλέπουν την Παναγία να τους οδηγεί στην μάχη και να τους κατευθύνει στην νίκη. Ιταλοί εχμάλωτοι, ανακρινόμενοι, κατέθεσαν ότι βλέπουν και από το μέρος το ειδικών των μία μαυροφορεμένη γυναίκα να προχωρεί εμπρός από τα στάξη του ελληνικού στρατού και να τον οδηγεί των στρατών εναντίον των. Η εντύπωση δε αυτή παρέλυσε εις επανειλημμένες περιπτώσεις την Ιταλική αντίσταση. Και συνεχίζει το βήμα, το ελεύθερο βήμα, 23/1/1941, το έγκλημα της Τίνου δίνει έτσι από τας δύο πλευράς του πολέμου τα ασφαλή του αποτελέσματα. Από το ένα μέρος φανατίζει και εγκαρδιώνει τους Έλληνες εις την εκδίκησή των και από την άλλη κόβει τα γόνατα του εχθρού. Διαβάζουμε μικρά αποσπάσματα από σπουδαία άρθρα των εφημερίδων και βιβλίων της εποχής εκείνης που μας παρουσιάζουν της Παναγίας μας την εμφάνιση όταν ήταν ξύπνοι οι Έλληνες και τους φανερώνει τη μορφή της και τους ομιλεί, τους στηρίζει, τους εμψυχώνει και τους οδηγεί. Να δούμε στη συνέχεια ένα άλλο απόσπασμα όπως ακριβώς αναφέρεται σε μια εφημερίδα της εποχής εκείνης, εφημερίδα Νέα Ελλάς, 26/1/1941. Είναι ο Σύριος ο οποίος γράφει αυτό το θαυμάσιο πεζογράφημα που μας παρουσιάζει την Παναγία να εμφανίζεται συνεχώς στα πεδία των μαχών και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να χαμογελάει στους Έλληνες στρατιώτες, να τους οδηγεί, να τους δείχνει με τα χέρια της των δρόμων της πορείας τους και της νίκης τους. Τι βλέπουν λοιπόν οι Ιταλοί και φεύγουν πανικόβλητοι. Γράφει λοιπόν ο Σύριος στο άρθρο του «Η Παναγία οδηγήτρια του στρατού μας εις τας μάχας», στην εφημερίδα Νέα Ελλάς 26/1/1941, γράφει τα εξής πολλά και σπουδαία, εκ των οποίων ολίγα θα σας αναγνώσω. «Η Παναγία βοηθεί τον στρατό μας στους νικηφόρους τριάμβους του στα βουνά της Αλβανίας. Η μεγαλόχαρη της Τίνου, προς την οποία τόσον ηταμός εισέβησαν οι θρασείς δολοφόνοι της Έλλης, συμπαραστέκει στο μέτωπο πλάι στα ηρωικά Ελληνόπουλα και μπαίνει επικεφαλίστων για να οδηγήσει προς την νίκη, προς την δόξα. Το γεγονός, διότι περί γεγονότος πρόκειται, είναι πλέον ανεπίδεκτον αμφισβητήσεως, δηλαδή αδιαφισβήτητο. Πιο κάτω. Αλλά τώρα δεν πρόκειται περί ανεξεκριβώτων θρύλων, αλλά περί συγκεκριμένων γεγονότων για τα οποία υπάρχουν επίσημες βεβαιώσεις και μαρτυρίες». Μας λέγει στη συνέχεια: «Ναι, να, κάθε φορά που κάνουμε επίθεση βλέπω καθαρά μπροστά από το κλιμάκιόν μας», λέγει ένας στρατιώτης, «βλέπω μια μαύρη σκιά σαν οπτασία γυναίκας. Είναι μια γυναίκα ψηλή, λιχνή, με γλυκό, μελαχρινό πρόσωπο. Φοράει ένα μαύρο τσεμπέρι στο κεφάλι της. Και κάθε φορά που ορμούμε μπροστά, με την λόχη γυρίζει στο κεφάλι της και μας χαμογελάει, σαν να θέλει να μας δώσει κουράγιο». Και ρωτάει ο αξιωματικός: «Και πότε την είδες αυτή την κυρία?» «Πριν από 15 μέρες. Αλλά το περίεργο, κύριε διοικητά, ξέρετε ποιο είναι?» «Ποιο είναι?» ρωτάει ο διοικητής. «Ότι δηλαδή δεν την είδα μονάχα εγώ. Την είδαν ύστερα από εμένα και όλοι οι φαντάροι. Βρε παιδιά, η Παναγία είναι μαζί μας και μας βοηθάζει. Βοηθάει». Εφώναζαν οι πάντες απάνω τους και τους φάγαμε τους μακαρονάδες. Και κάναμε μια έφοδο έτσι και τους πετάξαμε τους μακαρονάδες από τα χαρακόμματά τους. Βλέπουμε λοιπόν και μας εμψύχωνε την σκιά της Θεομήτερος να προηγείται του τμήματός μας κατά την κρίσιμη στιγμή της μάχης. Και μάλιστα, όπως αναφέρει ο Σύριος στην εφημερίδα πάλι λέγω Νέα Ελλάς 26/1/1, κάμουν ανακρίσεις σε αλπινιστές, σε σκίερ που έπιαναν Ιταλούς,
οι οποίοι έτρεχαν στα χιόνια με μεγάλη ταχύτητα να προλάβουν τους δικούς μας τους Έλληνες και να σπείρουν τον όλεθρο στην Ελλάδα. Τους έπιαναν αιχμαλώτες, βοηθούσε η Παναγία και πραγματικά τρομοκρατούνταν και οι σκιέρ Ιταλοί, οι αλπινιστές αυτοί, οι φοβεροί πολεμιστές, και έλεγαν όταν τους ανέκριναν οι αξιωματικοί τους αιχμαλώτους σκιέρ. «Μα εσείς», λέγει, «δεν πολεμάτε. Γιατί, τι φοβάστε?» Και απαντούσαν, «Εσείς έχετε και τις γυναίκες που πολεμούν κοντά σας». Αυτό παρετήρησε λοιπόν ο αξιωματικός. Του είπε, «Έγινε μια φορά αυτό στην Πίνδο. Τώρα τι μας λέτε, παραμύθια?» «Τι λέτε», λέει, «ποια Πίνδο? Εδώ βλέπουμε λοιπόν αυτή την γυναίκα την υπέρλαμπρη σε κάθε στιγμή, σε κάθε λόχο, σε κάθε δημιουργία, επικεφαλής ενός εκάστου λόχου, μια γυναίκα που τραβάει μπροστά και σας έδειχνε εσάς το μονοπάτι και σας έδειχνε εσάς τον δρόμο. Τι γυναίκα ήταν αυτή?» ρωτάει ο αξιωματικός. «Μια μαυροφόρα ψηλή, μελαχρινή, με καλύπτρα γύρω από το κεφάλι που γύριζε πότε πότε και χαμογέλαγε στους φαντάρους σας». Και στη συνέχεια αναφέρει ότι έβλεπαν την γυναίκα αυτή όλοι οι αλπίνοι όπως κατέβαιναν με τα σκι, και μάλιστα και στην περιοχή της Χιμάρας 200 χιλιόμετρα μακριά από το Μπόγραδετς που έγινε η σύλληψη των αλπινιστών, την βλέπαν και εκεί στην Χιμάρα 200 χιλιόμετρα μακριά. Επομένως δεν είναι απλώς μια φαντασία, είναι ένα γεγονός που το βεβαιώνει και αυτή η Ιταλία, και το βεβαιώνουν και αυτοί οι Ιταλοί εχμάλωτοι οι οποίοι συλλαμβάνονται, και πραγματικά ομολογούν ότι τρομοκρατούνται από την επέμβαση της Παναγίας. Πάμε να δούμε τώρα από αυτόν τον Σύριον πάλιν, των αξιόλογων αρθρογράφων, ένα άλλο άρθρο το οποίο αναφέρεται στις 27 Ιανουαρίου 1941. 27 λοιπόν Ιανουαρίου 1941, πάλιν αυτός ο Σύριος αναφέρει ένα εκπληκτικό γεγονός. «Εδώ με, παιδιά μου», λέει, «ακολουθήστε με, προχωρεί και προχωράμε. Αναμφισβήτη το γεγονός που συνέβη προ δεκαημέρο περίπου στο κεντρικό τομέα του μετόπου βορείου της Κλεισούρας. Τόπος, χρόνος συγκεκριμένα και πρόσωπα συγκεκριμένα γεγονότα». Ιστορία λοιπόν γράφεται με τα άρθρα τα οποία περιγράφουν λεπτομερώς, επακριβώς, με ιστορικά, θα λέγαμε, κατοχυρωμένο λόγο τα γεγονότα της εποπτείας εκείνης, και μας παρουσιάζουν όσον αφορά το θέμα μας την παρέμβαση της Παναγίας μας ώστε να δοθεί η νίκη στους Έλληνες. «Κρατεί εν ζωηρά συγκινήσει», λέγει, «τους ηρωικούς πολεμιστάς μας η Παναγία μας». Τι συνέβη, περιγράφει μια μέρα γεμάτη, η μέρα από χιονοθύελα, μεγάλο υψόμετρο, 1380, μια δημιουργία του λόχου είχε σταθμεύσει σε ένα μισογκρεμισμένο χωριατόσπιτο. Το ρολόγι, στέκεται με το ρολόγι στο χέρι ένας νεαρός δημιουργίτης, περιμένει την ώρα, τη στιγμή της εξορμήσεως, και βηματίζει νευρικά. Ο αέρας φυσούσε μανιασμένος. Και να λοιπόν, ενώ ήταν ο τρελός ο χιονιάς των αλβανικών ωραίων, ίσως ο Χότζα, όπως λέγεται, ο βοριάς που φυσάει και φέρνει χιόνια, ξαφνικά ένας φανταράκος τεινάχτηκε ξαφνιασμένος. «Βρε, παιδιά», λέει, «τι έπαθες?» του λένε. «Μωρέ, συνάδελφε», τον ρωτούν οι άλλοι φαντάροι, «μια μαύρη σκιά», λέει, «είδα να γλιστράει στη γωνία της μάνδρας. Να, για κοιτάξτε, φαίνεται ακόμα». «Δεν βλέπω τίποτε», μουρμούρισε ένας φαντάρος. «Έχει δίκιο ο συνάδελφος», φώναξε ένας άλλος. «Μάλιστα», είπε ο νεαρός δημιουργίτης. Και στη συνέχεια βλέπουν τη μορφή της Παναγίας, που ήταν σαν σκιά ελαφριά, και πότε πότε στο ξεδέλιγμά της έπαιρνε το σχήμα μιας ψηλής μαυροφόρας μαντιλοδεμένης γυναίκας. Μέσα στο ούρλιασμα της χιονοθύελας ξεχώριζε μια κρυστάλλινη φωνή, η φωνή της Παναγίας. Γλυκιά και καθαρή, σαν από πολύτιμο μέταλλο, της αϊπαρθένου η φωνή,
που έφτανε διαγεκομένη, παρήγορη, σαν ουράνια αρμονία από το μέρος της μορφόρας γυναίκας. «Εδώ, παιδιά μου, κοντά μου, ακολουθήστε με!» Ο νεαρός Δημηρίτης έριξε μια ματιά στο ρολόι, ήταν η ώρα της επιθέσεως. Έβγαλε το πιστόλι, έμπηξε μια φωνή, «Επάνω τους, παιδιά!» Η Παναγία προστάζει και πραγματικά η Παναγία τους έφερε τη νίκη. Οι Ιταλοί το έβαλαν στα πόδια. Η Παναγία είχε κάνει για άλλη μια φορά το θαύμα της. Σύριος, αθρογράφος, η Παναγία οδηγήτρια του στρατού μας εις τας μάχες, εφημερίδα Νέα Ελλάς, 27/1941. Πάμε να δούμε ένα άλλο γεγονός, όπως μας το γράφει πάλι αυτός ο εκλεκτός αθρογράφος, και είναι πραγματικά πολύ αξιόλογο γεγονός, που μας περιγράφει την φυγή των Ελλήνων μιας ενός αποσπάσματος. Κάποιος πήγε να κάνει ένα περίπατο, έπεσε στον γκρεμό, έβγαλε ένα βογγητό και πραγματικά η Παναγία σώζει και αυτόν τον πεσόντα στον γκρεμό που έπεσε πάνω σε κάποιους θαύμους και δεν σκοτώθηκε, και πραγματικά έδειξε η Παναγία ότι από αυτό το μέρος έπρεπε να κατεβούν όλοι τους για να φύγουν μέσα από μια χαράδρα, γιατί τους περίμενε στη συνέχεια η επίθεση των Ιταλών, και έτσι γλίτωσαν και σώθηκαν, όπως ακριβώς τους έδειξε τον δρόμο η Παναγία μας η Αϊπάρθυνος. Πάμε τώρα σε μια άλλη μαρτυρία, στις 4 Μαρτίου 1941. 4 Μαρτίου λοιπόν, όπως αναφέρεται στην στρατιωτική επιθεώρηση, η Παναγία έδειξε τον στόχο. Ποιο στόχο έδειξε? Στο αλβανικό μέτωπο, μια πυροβολαρχία των Ιταλών είχε κρυφτεί και χτυπούσε, σφυροκοπούσε τα χαρακόμματα τα δικά μας. Έκμα μεγάλες σημειές. Ο διοικητής του συντάγματος δεν μπόρεσε να εξιχνιάσει με τις περιπόλους που έστειλε που ήταν αυτός ο στόχος, τα κανόνια των Ιταλών. Εκάλεσαν τον παπά του συντάγματος λοιπόν, έγινε μια υπαίθρια δέησης, και ενώ ο ουρανός ήταν τελείως καταγάλανος, λοιπόν φάνηκαν ξαφνικά στον ορίζοντα δύο μικρά συννεφάκια λευκά, τα οποία πήγαν από το μέρος των στρατιωτών και κάθισαν των Ελλήνων, κάθισαν πάνω σε ένα σημείο μακριά προς μια χαράδρα, και εκεί στάθηκαν ακίνητα. Τότε κατάλαβαν ότι μετά την δέη στην Παναγία, η Παναγία έδειχνε η ίδια το μέρος που ήταν κρυμμένα τα κανόνια των Ιταλών, και έκαναν λοιπόν ομαδικών πυρ ταχύ, έριξαν γρήγορα τις κανονίες και συνέτρεψαν το πυροβολικό των Ιταλών. Αλλά πιο εκπληκτικό είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στην βραδινή 4 Μαρτίου 1941. Στο μέτωπο λοιπόν είναι οι Έλληνες, και υπάρχει μια θαυμάσια μαρτυρία, ιδιαίτερο τηλεγράφημα του πολεμικού απεσταλμένου μας, λέγει η εφημερίδα Βραδινή, Καπιτσόγλου. Παρόμοια περίπτωση σε δράσεως πυροβολικού Ιταλικού που είχε προξενήσει ζημιές στους Έλληνες. Κάμουν λοιπόν προσευχή οι Έλληνες, και ειδού ένα περίεργο όραμα, ένα φωτεινό μετέωρο στο βάθος του στερεώματος, πέρα μακριά προς το μέρος των εχθρικών γράμμων, φαίνεται ένα μικρό συννεφάκι, και λένε οι στρατιώτες, «Παιδιά, για κοιτάξτε, η Παναγιά δεν είναι αυτή?» Το συννεφάκι αυτό πήρε το σχήμα και την εικόνα της Παναγίας μας, ολόιδια η Παναγία. Στάθηκε εκεί για 10 λεπτά ακίνητη και έδωκε τον στόχο, και χτύπησαν και νίκησαν οι Έλληνες. Αν αναφέρουμε, μια και η ώρα συμπληρώθηκε, ένα από τα πιο συγκλονιστικά ντοκουμέντα που το είδε ο Νικόλαος Κάντσαρος, ο οποίος ήταν άνθιπασπιστής, και το είδε το γεγονός αυτό στις 2 Μαρτίου του 1941, βγήκε από το τάγμα του, τους Εύζωνες, 1,40 τάγμα Εύζωνων, να πάρει λίγο αέρα, να περπατήσει, να ξεμουδιάσει. Και να εκεί λοιπόν, μέσα στην ησυχία, εμφανίζεται η Παναγία, και τρομοκρατήθηκε αυτός ο ευλαβέστατος άνθιπασπιστής Νικόλαος Κάντζαρος, ο Τσολιάς,
Και γονατίζει λοιπόν να σπαστεί τα πόδια της Παναγίας και τα χέρια της Παναγίας. Τότε λοιπόν του λέει η Παναγία: «Μη φοβήσαι παιδί μου, εγώ ενεφανίστη να σου είπω τρεις λόγους για τους οποίους να μην τους λιμονήσεις. Πρώτον, ο παρόν πόλεμος εκηρύχθη απροκαλύπτως και ανετίως από την Ιταλία εναντίον της Ελλάδος. Θέληματί μου η Ελλάς θα εξέλθει τούτου νικηφόρος. Δύο. Δεύτερον, ο πόλεμος ούτως εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος ή να γνωρίσει ο κόσμος ότι η αφορμή τούτου είναι η απομάκρυνσή του από τη χριστιανική θρησκεία. Τρίτον, έπρεπε να μάθει ο κόσμος ότι το δίκαιο πάντοτε υπερισχύει της βίας. Ανάφερε λοιπόν ταύτα, διαβάζω αποσπαστικά γιατί τέλειωσε η ώρα μας, αυτό το απόσπασμα, αυτή την αναφορά που εν υπογράφος υπέβαλε ο Νικόλαος Κάζος 3 Μαρτίου 1941 και πραγματικά σε εκείνον τον τόπο που εμφανίστηκε η Παναγία έκτισαν ναό. Τι άλλο να προσθέσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, η Παναγία είναι ολοζώντανη. Το έπος του 40 είναι ζωντανό. Η Παναγία εμφανίστηκε στο στρατό μας και μας χάρισε την νίκη. Τώρα έλα Παναγία να φωτίσεις και την πολιτεία και την εκκλησία, την κοινωνία μας, όλους τους Έλληνες, νέους, μικρούς, μεγάλους, να βάλουμε μυαλό, να γιορταθούμε, να θεραπευτούμε από τα πάθη και τις αδυναμίες μας και τις κακίες μας και όλοι μαζί, ενωμένοι με ομοψυχία, εκκλησία και λαός, να δώσουμε το παρόν, εάν χρειαστεί και ίσως σύντομα χρειαστεί, σε κάποιους άλλους εχθρούς που από Ανατολάς μας πιέζουν, μας ταπεινώνουν, μας εξευτελίζουν ενίοτε και θέλουν να πάρουν και το Αιγαίο και την άλλη Κύπρο και την Ελλάδα και τα πάντα. Έλα, φωτίσέ μας να αποτραπεί ο πόλεμος. Αλλά εάν χρειαστεί και αν και ίσως σύντομα χρειαστεί, έλα να ταπεινώσεις και αυτούς τους τυράννους που μας ονειδίζουν επειδή στηρίζονται στις πλάτες των ψευτοσυμμάχων μας για τους οποίους εμείς θυσιαστήκαμε και βρίσκουν ευκαιρία και μας ταλαιπωρούν. Έλα να μας στηρίξεις, να μας εμψυχώσεις, να μας ενώσεις, να μας δώσεις χάρη και φως και δύναμη. Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές και χρόνια πολλά.